Εάν προβούμε και συζητήσουμε την αλλαγή χάραξης, θα μιλάμε για μια τεράστια καθυστέρηση του έργου. Δεύτερο όχι από την κυβέρνηση σε αιτήματα αλλαγής χάραξης του ΒΟΑΚ. Μετά την αρνητική απάντηση του Υπουργείου Υποδομών ως προς τη μετατόπιση της χάραξης στο κομμάτι μεταξύ Χανίων και Ρεθύμνου, ο Υπουργός Κώστας Καραμαλής, απαντώντας στο βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη στη Βουλή, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το προημερών αίτημα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για αλλαγή της χάραξης του δρόμου που θα ενώνει τον ΒΟΑΚ με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Για τη χάραξη και για το αν θα κάνουμε αλλαγή χάραξης. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο για δύο λόγους. Πρώτον, θα εκτοξευθεί το κόστος της κατασκευής του έργου, διότι θα πρέπει να γίνει μια σύραγγα σχεδόν 1,5 χιλιόμετρου. Και δεύτερον, διότι έχουμε όλες τις αδειοδοτήσεις από τα δύο συναρμόδια Υπουργεία. Οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης ανέβηκαν για τα καλά όταν ο βουλευτής Ηρακλείου, κρατώντας μάλιστα αναχείρα σχετικό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, υπενθύμησε εξαγγελίες του νυν Πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 2017 για έναν ΒΟΑΚ χωρίς διόδια, με τον Υπουργό να κατηγορεί από τη μεριά του τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική εξαπάτηση του κρητικού λαού. Αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης το 2017 το Μάρτιο. Ο ΒΟΑΚ να κατασκευαστεί ως έργο σύμβασης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με πληρωμές διαθεσιμότητος σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα, δηλαδή χωρίς διόδια. Τα ΔΕΦΗ, Κυριάκος Μητσοτάκης, Μάρτιος του 2017, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και μάλιστα έχω εδώ και το επίσημο έγγραφο, την τοπική εφημερίδα που έχει τις δηλώσεις του. Εσείς λέγατε ως κόμμα και ως κυβέρνηση, ενώ κάνατε σύμβαση παραχώρησης, ότι δεν θα επιβάλλετε διόδια. Διότι η αλήθεια είναι ότι ο δρόμος αυτός, και να τα πούμε όλα με το όνομά τους, είναι πανάκριβος δρόμος. Και πρέπει να μπουν διόδια. Δυστυχώς, μακάρι να μην μπορούσαμε να βάλουμε διόδια. Και όχι απλά πρέπει να μπουν διόδια, αλλά πρέπει να έρθει και το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι, να επιδοτήσουν με τυφλά διόδια, με τα λεγόμενα shadow tolls, τη λειτουργία του δρόμου. Κώστας Καραμαλής και Χάρης Μαμουλάκης διασταύρωσαν επίσης τα ξύφη τους με φωτοπρόσφατη κοινοτική οδηγία που θα μπορούσε να κρίνει το κόστος των διοδίων για τους κριτικούς. Και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Καραμαλή, αν η κυβέρνηση θα ενσωματώσει τη νέα οδηγία περί των διοδίων και αν θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που σας δίνει. Και ναι, κύριε Μαμουλάκη, υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία. Και θα δούμε κατά πόσο μπορούμε πραγματικά, εάν έχουμε ένα χρηματοδοτικό μοντέλο που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι φόροι μελλοντικά, να δώσουμε μερικά εκπτωτικά πακέτα στους μόνιμους χρήστες.